Γεια σου παιδιά, βιντεάκι με άρση θανάτου σήμερα ή αλλιώς deadlift. Λοιπόν, πρώτο βίντεο, 140 κιλά 7 επαναλήψεις. Είναι το χειμώνα το 2015. Λοιπόν, με αυτό το βιντεάκι θέλω να δείξω ότι και να θυμηθώ ότι δεν μου πήρε 6 μήνες και ένα χρόνο ή 2 χρόνια για να φτάσω στα 245 κιλά που έκανα το 2018 το Δεκέμβριο στους αγώνες, αλλά μου πήρε σίγουρα 4 με 5 χρόνια. Εδώ στο δεύτερο βίντεο, 195 κιλά, μία επανάληψη, πάλι το χειμώνα το 2015, όπου είναι σαν δοκιμαστικό, ήταν τα πρώτα μου 195 κιλά που σήκωσα. Εδώ ήδη έκανα από το 2014 κάποιες προπονήσεις, αλλά κάτι λίγα. Στη συνέχεια, 180 για 3 επαναλήψεις, λίγο πιο μετά δηλαδή, πάλι το χειμώνα το 2000. Εδώ, καλοκαίρι 2015, 168 επαναλήψεις. Στα 80 κιλά σωματικό, 79 με 80 κιλά σωματικό. Εν τω μεταξύ το βίντεο το τραβάει ο Γιούλης, γι' αυτό και έχει σούπερ ανάλυση και σούπερ τρέμουλο. Είναι βίντεο by Γιούλης. Είχαμε συνεργασία από τότε, να το ξέρετε, είναι μυστικό. Όπως βλέπουμε, αρκετά καλά οι 8 επαναλήψεις. Τα 160 κιλά στο επόμενο βιντεάκι. Έχουμε τα 180 κιλά εδώ για 7 επαναλήψεις. Είναι η προετοιμασία μου για τους αγώνες το 2016, όπου έπαιξα το 2016 το Μάιο στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Περιστέρι, ο πρώτος μου αγώνας. Εδώ οπότε είναι βίντεο από την προετοιμασία μου. Είναι το χειμώνα το 2016. Στο επόμενο βιντεάκι έχουμε ένα δοκιμαστικό test day, όπου είναι ένα ποσοστό, MRAP λέγεται, as many reps as possible. Ένα δοκιμαστικό εδώ πέρα έχουμε του προγράμματός μας. 4 εβδομάδες πριν τον αγώνα έχουμε τα 192,5 για 6 επαναλήψεις. Δηλαδή 2016 τον Απρίλιο του 2016. Αρκετά ωριακά βέβαια 6 επαναλήψεις, αλλά βγήκανε με αρκετό ζόρι. Είναι πριν να, δηλαδή πριν να κάνω τα 222,5 που έκανα στον πρώτο αγώνα. Σωματικό βάρος γύρω στα 82 κιλά εδώ πέρα. 82 με 83 κιλά έπαιζα. Δεν ανέβαζα πολύ το βάρος μου. Στα ίδια κιλά με τον αγώνα δηλαδή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν φτάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Και ότι μέσα στα 10 χρόνια που πηγαίνω γυμναστήριο, τα 5 είναι λίγο πιο σοβαρά. Εδώ το βίντεο του αγώνα, όπου είναι το Μάιο του 2016, τα 222,5. Σχετικά άνετα θα έλεγα. Δεν ήμουνα δηλαδή στο 100%. Είχα σίγουρα 2,5 με 5 κιλά. Ακόμα. Πήραμε τη δεύτερη θέση και φύγαμε στρατόμετα. Γυρίσαμε από το στρατό Νοέμβριο, Ιανουάριο τα 2.30. Ιανουάριο το 2018 είναι εδώ πέρα στο γυμναστήριο τα 230. Σχετικά οριακά θα έλεγα κι αυτά. Και 10 μήνες αργότερα, 11 μήνες το Δεκέμβριο του 2018, πήγα στους αγώνες. Εδώ πέρα έχουμε το βίντεο από τους αγώνες του 2018.
τα 245. Πάμε να δούμε. Τα 245, οριακά παιδιά, δεν δε θα πω ψέματα. Το κιλό ακόμα θα πέδωνε, άμα το είχα, το κιλό, αν μπορούσαμε να βάλουμε κιλό. Πήραμε την τρίτη και εδώ πλέον off season, το καλοκαίρι το 2019, λίγο μετά το καλοκαίρι, τα 207 επαναλήψεις. Είχα κι άλλες 2-3, αλλά και με straps γλίστρησαν τα χέρια και τα άφησα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, κάντε like και subscribe, τα λέμε.